της νίκης που μαζί δώσαμε αυτή τη μάχη των 20 ημερών και βεβαίως για αυτό το πράγμα βρισκόμαστε και σήμερα κατηγορούμενοι. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν σημαντικές, τεράστιες πολιτικές ευθύνες στην κυβέρνηση και αυτή και τις προηγούμενες, οι οποίες πάντα αντιμετώπιζαν τους αγώνες μας με αυταρχισμό, με ποινικοποίηση, με θήκες, με αγροτοδικεία από το 1997 και μετά, ακατάπαυστα προσπαθώντας να σπάσουν το αγωνιστικό φρόνημα των Ελλήνων αγροτών που αγωνίζονται για την επιβίωσή τους. Εμείς φύγαμε στον δρόμο γιατί έχουμε προβλήματα επιβίωσης, γιατί οι πολιτικές των κυβερνήσεων μας αναγκάζουν να ζούμε με μειωμένο εισόδημα, με τεράστιο κόστος παραγωγής, με πολύ χαμηλές τιμές. Σήμερα όμως δικάζεται και το συνδικαλιστικό μας δικαίωμα να μπορούμε να συμμετέχουμε και να αγωνιζόμαστε για το δίκαιό μας. Και το λέμε αυτό γιατί η δίκη, το κατηγορητήριο μιλάει για ηθική αυτοργία και η ηθική αυτοργία σημαίνει ότι οι συνδικαλιστές, οι εκλεγμένοι συνδικαλιστές, έτσι λέει το κατηγορητήριο, ανάγκασαν με φόρο, με πυθό, με φορτικότητα τους αγρότες να βγουν στον δρόμο. Είναι ξεκάθαρο ότι οι αποφάσεις μας για οποιαδήποτε μορφή κινητοποίησης, είτε αυτή είναι παράσταση, διαμαρτυρίες, είτε είναι συγκέντρωση, είτε είναι μια κινητοποίηση, είτε είναι μια προωθημένη μορφή όπως τα μπλόκα, παίρνονται μέσα από τις γενικές συνελεύσεις μας, μέσα από τις αποφάσεις των οργάνων στις οποίες είμαστε και εμείς εκλεγμένοι και τους εκπροσωπούμε. Δεν είναι απόφαση κάποιων ανθρώπων. Είναι απόφαση συνολικά του οργανωμένου αγροτικού κινήματος, όπως εκφράζεται από τους αγροτικούς συλλόγους, τις ομοσπονδίες και την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Συνεπώς, το ερώτημα σήμερα είναι, έχουμε το δικαίωμα να αγωνιστούμε απέναντι σε μια πολιτική που μας τσακίζει, σε μια πολιτική που τσακίζει τα δικαιώματά μας, το εισόδημά μας, τη ζωή των οικογενειών μας. Υπάρχει από το Σύνταγμα και από τους αγώνες μας η κατάκτηση του συνδικαλιστικού δικαιώματος να δίνουμε τις μάχες μας. Αυτό διακυβεύεται και σήμερα σε αυτό το αγροτοδικείο και εμείς απαντάμε ότι αυτό το δικαίωμα το έχουμε κατακτήσει με τους αγώνες μας, με τις θυσίες μας, όχι μόνο οι αγρότες, αλλά και οι εργαζόμενοι και αυταπασχολούμενοι και οι νεολαία και οι συνταξιούχοι. Όλο το λαϊκό κίνημα είναι δικαίωμά μας και θα το αξιοποιήσουμε μέχρι τέλους να παλεύουμε απέναντι στις πολιτικές αυτές. Είναι δικαίωμά μας να βγαίνουμε στον δρόμο, είναι δικαίωμά μας να στείλουμε και μπλόκα, γιατί όταν μας κλείνουν αυτή τα σπίτια θα πρέπει και εμείς να δώσουμε τέτοια αγωνιστική απάντηση.